σημείο αυτό πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, δημοσιογράφο, ο οποίος αρθρογραφούσε επί 10 χρόνια στον έντυπο τύπο της Θράκης. Είναι γνώστης του αρχαίου πολιτισμού και συγγραφέας με έντονο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τη Θράκη. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε καταρχήν και καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους σας. Σας έχουμε καλέσει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να μιλήσουμε για ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ρύθμιση περί δανεισμού των αρχαιοτήτων, το νέο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πριν από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θέτει σε άμεση διακινδύνευση τα μνημεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Να δώσουμε το λόγο σε εσάς και να θίξουμε το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, γιατί είστε από τα λίγα ΜΜΕ που έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα και έχουν αντιληφθεί αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι περισσότεροι συνάδελφοί σας, συνάδελφοί μας όπως θέλετε πάρτε το, δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται και φυσικά και πώς να το καταλάβουν όταν το κύριο μέρος των ειδήσεων σήμερα είναι αν πέθανε ένας ή δύο και από τι πεθάνανε και πώς πεθάνανε. Λες και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή της Ελλάδας είναι ότι πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι πνευματικά. Και αυτό είναι ο πνευματικός θάνατος της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικότερος από το βιολογικό θάνατο της Ελλάδος. 10 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε νόμος. Το νομοσχέδιο πάει, μας τελείωσε. 10 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε νόμος λοιπόν της Ελληνικής Βουλής, του Ελληνικού Κράτους, ο οποίος δυστυχώς αυτός ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όποιον κάνει αίτηση, νόμιμη αίτηση, νόμιμος φορέας του εξωτερικού και ζητήσει κάποιο από τα αρχαία μας αντικείμενα, τα οποία εκτίθενται στα μουσεία ή και όχι, να το πάρει για 25 χρόνια και έχει και δικαίωμα για σιωπηρή ανανέωση άλλα 25 χρόνια. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, αυτός που θα κάνει αίτηση δεν θα κάνει αίτηση για κάτι που δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν θα κάνει αίτηση για κάτι το οποίο δεν είναι αξιόλογο. Δεν θα κάνει αίτηση για κάτι το οποίο κάτι του λέει και προσδοκά ότι όταν αυτό το εκθέσει στα μουσεία του θα το αποφέρει και έσοδα. Άρα λοιπόν, τι θα κάνει αίτηση να πάρει? Το καλύτερο από κάθε μουσείο. Θα πάρει λοιπόν ό,τι σπουδαιότερο έχουμε. Δεν θα κάνει αίτηση να πάρει έναν σπασμένο αμφορέα ή κάτι που το έχουμε στις αποθήκες των μουσείων μας, ένα χάλκινο κρίκο που είναι σπασμένος από μια αλυσίδα και είναι πεταμένος και σκουριασμένος σε κάποια αποθήκη, προφανώς θα ζητήσει τις πινακίδες γραμμικής της Κρήτης από το Ηράκλειο ή και την κυρά τη Φιδού ή και το δίσκο της Φεστού, έτσι. Προφανώς θα ζητήσει τον Ερμή του Πραξιτέλη από την Ολυμπία ή την Νίκη από την Ολυμπία του Παιωνίου. Προφανώς θα ζητήσει τον Ηνίωχο από τους Δελφούς, από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, ό,τι και να πάρεις και χαλικάκι να πάρεις αρχαίο από εκεί πέρα είναι πλήγμα για τον ελληνικό πολιτισμό. Από τη Θεσσαλονίκη θα πάρει προφανώς της Βεργίνας το χρυσό το διάδημα, το στεφάνι. Από τη Σπέλας ό,τι και να πάρεις είναι σπουδαίο και από εσάς στη Θράκη που δεν έχετε και πολλά αρχαιολογικά μουσεία. Ολόκληρη η Θράκη δυστυχώς έχει ένα μικρό μουσιάκι στην Κομωτινή με δύο αίθουσες του περασμένου αιώνα, μουχλιασμένες κλπ. Ντροπή για τη Θράκη. Υπάρχει το μουσείο στα Άβδυρα που ευτυχώς έγινε για να μας δείξει το μεγάλο πολιτισμό που συνδέει τη Θράκη με την Τέο της Μικράς Ασίας και ένα μουσιάκι που ξεκινάει να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς η Θράκη μας δεν εκπροσωπείται όπως θα έπρεπε από το ελληνικό δημόσιο με δημόσια ιδρύματα, δημόσια μουσεία. Η Θράκη θα πρέπει να έχει μουσείο σε κάθε της πρωτεύουσα, τεράστιο. Τεράστιο. Είναι ντροπή οι Βούλγαροι να δείχνουν τον αρχαίο ελληνικό θρακικό πολιτισμό με μεγαλύτερα μουσεία σε κάθε χωριό από ό,τι έχουμε εμείς σε πολιτείες ολόκληρες. Λοιπόν, επανέρχομαι. Και από τη Θράκη, λοιπόν, αν θέλετε, θα πάρουν την ολόχρηση πρωτομή του αυτοκράτορα από την Πλωτινόπολη, έτσι, που είναι μοναδική στον κόσμο. Λοιπόν, επανέρχομαι, λοιπόν. Αυτά θα μας πάρουν. Και θα τα πάρουν για 25 χρόνια και θα τα ξανανανεώσουν για άλλα 25 χρόνια. Και όταν είναι να τα επιστρέψουν πίσω, και εμείς θα τα ζητήσουμε να τα γυρίσουν πίσω, αυτοί πολύ πονηρά σκεπτόμενοι θα έχουν ήδη συμφωνήσει με κάποιο διπλανό τους μουσείο να πάνε εκεί. Αντί δηλαδή να κάνουν έξοδα, να φέρουν τον Ηνίωχο των Δελφών από το Λούβρο ή την Αγγλία
ή τη Γερμανία στην Αθήνα, θα έχουν συμφωνήσει με ένα διπλανό μουσείο που θα είναι λιγότερα τα έξοδα, να κάνει και εκείνο μια αίτηση για άλλα 25 χρόνια. Μάλιστα. Και ανανέωση άλλα 25 χρόνια. Και από εκεί μετά να πάει στο Βέλγιο. Και από το Βέλγιο θα κάνει ένα άλλο μουσείο αίτηση να πάει στη Γαλλία, στο Στρασβούργο. Και από το Στρασβούργο να πάει στο Κοινοβούλιο, γιατί μιλάει και όχι μόνο για μουσεία, μιλάει και για συλλόγους. Μπορεί να δανειστεί σε σύλλογο. Μπορούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι ψαράδες, ο Σύλλογος Ψαράδων της Αμερικής, να ζητήσει τον Ποσειδώνα. Γιατί είναι θεός της θάλασσας. Έχει δικαίωμα βάσει του νόμου, γιατί είναι παρεμφερές. Να ζητήσει κάποιος σύλλογος που κάνει υπασία ή υποδρομίες, στο κέντρο του να στηθεί ένα αρχαίο άγαλμα με ένα αρχαίο αντικείμενο, με ένα άλογο. Δεν είναι ανάγκη να είναι μουσείο αυτός που θα τα ζητήσει. Μπορεί να είναι και σύλλογος ή φορέας. Επίσης μπορεί να τα ζητήσει κάποια εταιρεία η οποία κάνει εκδηλώσεις γάμου. Και θα θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το νεόνυμφο ζευγάρι που παντρεύει να φωτογραφηθεί δίπλα σε μια γυμνή Αφροδίτη της Ελλάδος. Έτσι, ένα άγαλμα γυναικείο. Και εμείς θα πρέπει να το δώσουμε. Και μετά αυτός θα το κρατήσει 25 χρόνια να νοικιάζει τη συγκεκριμένη αίθουσα για τις τελετές γάμου που θα επιμελείται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα αρχαία μας αντικείμενα δεν θα πηγαίνουν μόνο να κοσμούν μουσεία του εξωτερικού, να τα βλέπουν επισκέπτες μουσείων, αλλά θα μπορούν να πηγαίνουν σε ιδιώτες, σε συλλόγους, σε φορείς που δεν ξέρουμε την δυνατότητα ασφάλειας που έχουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν ξέρουμε σε τι θα χρησιμοποιηθούν, ως τι θα χρησιμοποιηθούν εκεί που θα πάνε. Και τρίτον και σημαντικότερον, δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό τη στιγμή που ζητάμε τα αρχαία μας πίσω. Όχι να δώσουμε και αυτά που έχουμε στους ανθρώπους του εξωτερικού. Πάρα πολλές κινήσεις αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμες να κάνουν κινήσεις, νομικές κινήσεις, να φέρουν κλεμμένα αντικείμενα. Δεν μιλάω για αυτά που νόμιμα κατέχουν κάποια μουσεία. Μιλάω για αυτά τα οποία είναι κλεμμένα. Κάνουν κινήσεις για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και εμείς τώρα τι κάνουμε? Ψηφίζουμε ένα νόμο να τους δώσουμε και αυτά που έχουμε. Αντί δηλαδή να πάρουμε τα κλεμμένα από το Βρετανικό Μουσείο, την Καριάτιδα και τα γλυπτά του Φιδία, έτσι, θα τους δώσουμε και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην Αθήνα να ολοκληρώσουν το σετάκι τους. Μα αυτοί έχουν τις ζωφόρους του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα και τους έχουν στο υπόγειο. Δεν αναδεικνύουν κάτι, δεν τους βλέπει κανένας, δεν είναι προς έκθεση. Υπάρχουν 7.500 αντικείμενα αρχαία ελληνικά αυτή τη στιγμή στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, τα οποία δεν εκτίθενται. Λοιπόν, άρα λοιπόν η σκέψη ότι τα στέλνουμε εκεί πέρα για να τα δει κάποιος, ώστε να θαυμάσει την Ελλάδα και πιθανώς αυτό να είναι ένα κίνητρο να επισκεφτεί την Ελλάδα, να έχουμε τουρισμό, είναι εντελώς λάθος. Γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαφήμιση. Η Ελλάδα ξέρει όλος ο πλανήτης ποια είναι. Όλοι αυτοί έρχονται στην Ελλάδα για να τα δουν. Αν τα βλέπουν στο χωριό τους, για ποιο λόγο να έρθουν στην Ελλάδα? Κύριε Λεκάκη, ποια είναι η σκοπιμότητα που πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση? Δεν μπορώ να είμαι μέσα στα σκοτεινά μυαλά, γιατί μόνο σκοτεινά μυαλά μπορούν να μπουν σε τέτοιες λογικές. Αλλά μπορώ να δω κάτι άλλο. Γιατί αυτός ο νόμος έρχεται, ψηφίστηκε, είπαμε, έχει γίνει ήδη νόμος, προσέξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο το οποίο μετατρέπει τα μουσεία της Ελλάδος και μάλιστα τα μεγαλύτερα, Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, Αθηνών κλπ, σε νήπη ΔΔΔ, που σημαίνει τι? Ιδρύματα με διορισμένες διοικήσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι ο διοικητής που θα πάει εκεί, το Golden Boy που θα πάει εκεί πέρα, θα είναι αχυράνθρωπος της κυβέρνησης. Και το αν θα φύγει ή δεν θα φύγει ένα αρχαίο αντικείμενο προς ένα μουσείο στο εξωτερικό, δεν θα το διαχειρίζεται ο αρχαιολόγος που είναι υπεύθυνος για την τοπική εφορία ή για το μουσείο όπως είναι τώρα, αλλά θα το διαχειρίζεται ένα golden boy, ένας που έχει σπουδάσει marketing. Και θα σου λέει ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί κερδίζουμε, διότι αυτοί στα London schools και στα American schools και δεν ξέρω εγώ που αλλού schools έχουν πάει και έχουν γίνει σκουλίκια, έχουν μάθει να χειρίζονται, να βλέπουν σε όλα αυτά τα πράγματα μόνο money. Μόνο λεφτά. Follow the money έχουν μάθει να ασχολούνται. Δεν έχουν καταλάβει καθόλου τίποτα από το τι σημαίνει πνευματικός ελληνικός πολιτισμός και άειλη και ένειλη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά τα αντικείμενα
δεν είναι στη δικαιοδοσία κανενός πρωθυπουργού, κανενός προέδρου δημοκρατίας, κανενός βουλευτή, κανενός από όλους εμάς, δεν είναι στη δικαιοδοσία μας να τα διαχειριστούμε, να τα δανείζουμε, να τα χαρίζουμε. Δεν είναι τα φλιτζανάκια του παππού που μας άφησε η γιαγιά όταν πέθανε και το σεντούκι της θείας που μας χάρισε. Αυτά τα αντικείμενα ανήκουν στους Έλληνες όλους, τα έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου και θα έπρεπε να είχαμε ερωτηθεί για όλα αυτά. Είναι περιουσία σας, κυρία Πασχαλίδου. Είναι κληρονομιά σας, εσάς και κυρίως και των παιδιών σας. Ερωτήθηκε η νέα γενιά αν θα θέλει να τα δώσουμε. Πού τους ανήκουνε. Ερωτήθηκε η γιαγιά σας, ερωτήθηκε ο παππούς σας, ερωτήθηκε ο Μακρυγιάννης και ο Κολοκοτρώνης που όταν γι' αυτά επολεμούσανε και ο Ανδρούτσος, αν εμείς είμαστε τώρα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση να τα χαρίζουμε αυτά για τα οποία αυτοί πολέμησαν. Τι ξεφτυλισμένη γενιά είμαστε. Μάλιστα, κύριε Λεκάκη, γνωρίζουμε αν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες κάποιου μνημείου της δικής μας πολιτικής κληρονομιάς, αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες με βάση τον νέο αυτό νόμο που ψηφίστηκε για να φύγει από τη χώρα μας. Ουέ και αλίμονο αν ξεκίναγαν. Ουέ και αλίμονο αν είχαν ξεκινήσει. Τους περιμένουμε στη στροφή. Τους περιμένουμε στη γωνία. Διότι επειδή έτσι όπως είναι το νομικό μας σύστημα και ο νόμος δεν μπορεί να προσβληθεί, μπορεί να προσβληθεί η υπουργική πράξη. Γιατί αυτό θα γίνει με υπουργική πράξη, με μια υπουργό πολιτισμού η οποία δεν είναι καν εκλεγμένη, δεν είναι καν βουλευτής. Είναι μια αρχαιολόγος, μια γυναίκα, ένας πολίτης. Έχει γίνει διοικεί αυτή τη στιγμή ένας πολίτης, έτσι και καλά κάνει, αλλά αυτός ο πολίτης μπορεί να έχει χρόνια εμπειρία στην αρχαιολογία, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα, όπως σας είπα, να διαχειρίζεται τον ελληνικό πολιτισμό σαν να είναι προσωπική του περιουσία. Έτσι λοιπόν και αποφασίζει, έτσι λοιπόν και κάνει μια υπουργική πράξη, γιατί έτσι πρέπει να γίνει αυτό, με υπουργική πράξη. Και έρθει σε μια συμφωνία, επικοινωνία με ένα ξένο μουσείο, να πάρει κάτι, να πειράξουν μια τρίχα από τον πολιτισμό της Ελλάδας, θα μας βρει απέναντί τους όλους, φαντάζομαι, και τα ΜΜΕ, διότι μπορεί τώρα να σιωπούν τα ΜΜΕ, τα περισσότερα, όχι εσείς που με βγάζετε αυτή τη στιγμή, αλλά τα περισσότερα να σιωπούν γνωρίζοντας το θέμα, διότι έχουν ενημερωθεί από εμένα, αλλά φαντάζομαι, θέλω να φαντάζομαι, είμαι ρομαντικός ακόμα, ότι όταν θα έρθει η ώρα θα βγουν όλοι μαζί σύσσωμοι να τους κατηγορήσουν γι' αυτό. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο νέος νόμος που έρχεται μπαίνει για ψήφι στη Βουλή και θα βάζει διοικήσεις στα μουσεία διάφορους ιδιώτες, διάφορους μάνατζερ, για το οποίο έχουν όλοι οι αρχαιολόγοι έχουν ήδη και οι σύλλογοί τους έχουν ήδη αντιταχθεί πάνω σε κάτι τέτοιο. Αυτοί οι μάνατζερ να ξέρουν ότι θα έχουν και ποινικές ευθύνες. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Λεκάκη, να μιλήσουμε λίγο και για το πολύ ενδιαφέρον site σας, το οποίο μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για όλα τα θέματα του πολιτισμού. Αρχείων πολιτισμού λέγεται, το βλέπουμε να γράφεται και στην ταμπέλα πίσω σας. Ενημερώστε μας λίγο για το περιεχόμενο και για την ενημέρωση την οποία μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερομένους. Κοιτάξτε να δείτε, το Αρχείο Πολιτισμού είναι μια ιστοσελίδα η οποία έχει τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα αυτή τη στιγμή πάνω σε θέματα αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά και όχι μόνο. Ήδη είναι 5 εκατομμύρια επισκέπτες του, παρόλο που δεν έχει κλείσει παρόλο που μόλις έχει κλείσει τα 3 χρόνια, αλλά είναι πολύ παλαιότερη δουλειά που κάνω εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου, δεν είμαι μόνος μου, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό εδώ το χώρο στρατευμένοι, σε αυτό εδώ το site στρατευμένοι, και δεν είναι μόνο ένα site, έχει και το κανάλι του στο YouTube, έχει τις ιστοσελίδες του, έχει διάφορες σελίδες στο Facebook, στο Instagram και σε διάφορες, έτσι, διάφορα social media. Γι' αυτό και γίνανε γνωστά όλα αυτά. Είμαστε οι μόνοι και οι πρώτοι που αντιδράσαμε πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο, όταν ακόμα ήταν νομοσχέδιο, μαζί με τους αρχαιολόγους, οφείλω να ομολογήσω, μαζί με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, και ήμασταν οι πρώτοι σαν φορέας, σαν ειδησιογραφικός φορέας που ασχολήθηκε με το θέμα. Και θα είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι θα είμαστε έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού όταν βγει μια τέτοια υπουργική απόφαση κατάπτυστη, όπως είναι και ο ίδιος ο νόμος αυτός. Και θέλω να ρωτήσω τους Έλληνες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ που τον ψήφισαν αυτό το νόμο. Τον έχουν διαβάσει? Θέλω να μου βγάλετε έναν τώρα από αυτούς τους βουλευτές, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του Κινάλ,
να μου πούν αν έχουν διαβάσει αυτό το νόμο. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο ύπουλο στην όλη ιστορία. Η συγκεκριμένη τροπολογία, η συγκεκριμένη παράγραφος δεν πέρασε στη διαβούλευση. Ναι. Προσέξτε να δείτε, έχουμε ένα νόμο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το υπέγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία είναι και νομικός τρομάρα της, ο οποίος νόμος δεν πέρασε από τη διαβούλευση. Προσέξτε, το συγκεκριμένη τροπολογία. Και δεύτερο, ήταν σε έναν άλλο νόμο, ο οποίος ο τίτλος του ήταν «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Οπότε προφανώς οι βουλευτές που υπογράφουν νύχτα ό,τι τους δώσουν για να τελειώνουν να πάνε σπίτια τους ή να πάνε στην εκλογική τους πελατεία, είδαν ένα τίτλο εκεί πέρα για τους ελαιόμηλους της Λέσβου και το υπογράψανε. Έτσι. Δεν είδανε μέσα τι γίνεται. Το ίδιο έκανε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε 6 ώρα τη πήγε, 7 ώρα το υπέγραψε, 8 ώρα το πρωί ήταν στο τυπογραφείο του, το Εθνικό Τυπογραφείο. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτοί οι βουλευτές που ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν, έτσι ψηφίσαν και τα μνημόνια. Είναι τη μαρτυρία αυτό, ότι δεν διαβάσαμε τι έγραφε μέσα. Αυτοί οι βουλευτές, κατ' εμέ, οι οποίοι δηλώνουν και ψηφίζουν ό,τι τους δίνεται χωρίς να το διαβάζουν, για μένα την άλλη μέρα πρέπει να πάβουν από το αξίωμα του Έλληνα βουλευτή. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και για την ενημέρωση την οποία μας παρήχατε. Θα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα αυτό, καθώς όπως μας είπατε κι εσείς, βρίσκεστε σε ετοιμότητα. Εάν ξεκινήσει κάποια τέτοια διαδικασία, η οποία θα βασίζεται πάνω στον νόμο τον οποίο ψηφίστηκε αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνάμε, νύχτα. Θα είμαστε σε ετοιμότητα πραγματικά να δούμε πώς θα... Και θα ήθελα πραγματικά να ακούσουν αυτή την στοιχομηθεία μας εδώ πέρα κάποιοι βουλευτές από την περιοχή σας ή από οπουδήποτε σας ακούνε της Νέας Δημοκρατίας ή του Κινάλ που το ψήφισαν, να βγούμε ξανά στο παράθυρο να μου πούνε αν κατάλαβαν και γιατί το ψήφισαν. Τι έχουν στο κεφάλι τους, θέλω να ξέρω.